Το ξέρω, σας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα του χάους του ελληνικού υπεραυτοκίνητου. Θέλετε να μάθετε και άλλες πληροφορίες, μου στέλνετε μηνύματα πάρα πολύ συχνά και στο Instagram και κάτω τα βιντεάκια στο YouTube. Ειλικρινά και εμένα με ενδιαφέρει να μάθω παραπάνω πληροφορίες, αλλά ειλικρινά παιδιά, δεν είμαι ο αρμόδιος να σας πω τι γίνεται με το χάος. Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Χθες ανέβασα ένα post που ρωτούσα τι βίντεο θέλετε να δείτε σήμερα. Και αυτό που αποφάσισα είναι ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το χάος και αύριο θα μιλήσουμε για τους φίλους μας τα αφεντικά στην Ελλάδα. Πάμε στο χάος. Την ξέρει την ιστορία. Έχουμε κάνει αρκετά βιντεάκια εδώ πέρα στο κανάλι. 6-7 βιντεάκια, αν θυμάμαι καλά. Το χάος μας το είχε δείξει ο φίλος μας ο Σαριμπαλίδης στο κανάλι του εν έτη 2020, αρχές του 2020. Ότι κάποιος Έλληνας έτσι μηχανικός θέλει να φτιάξει το καλύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο. Τέλος πάντων, τρελά πράγματα, ναι. Πάρα πολύ φανταχτερά όλα αυτά που μας έλεγε. Μετά, τέλος πάντων, υπήρχαν κάποια πράγματα, κάποιες καθυστερήσεις, όλα αυτά. Και πριν 1,5 χρόνο, κοντά 2 χρόνια, 1 Νοεμβρίου του 2021, είχε κάνει έτσι μια παρουσίαση από το ίντερνετ. Δεν μας το έδειξε το αμάξι έτσι σε φυσική μορφή. Φωτογραφίες επεξεργασμένες στο ίντερνετ, τέλος πάντων, ότι το αυτοκίνητο είναι έτοιμο και αρχές του 22 Απρίλιο του 22 έλεγε ότι θα παρουσιαστεί. Τέλος πάντων, έχουμε Ιούνιο 2023, έχουν περάσει τόσα χρόνια, 1,5-2 χρόνια από τότε. Τίποτα νεότερο, τίποτα παραπάνω σαν πληροφορίες. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα του χάους, όχι από την άποψη του αυτοκίνητου, από την άποψη αυτό το κουτσομπολιό, το γύρω-γύρω, τι γίνεται, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Γιατί πραγματικά, παιδιά, είναι ακριβώς όλο αυτό το θέμα, δείχνει ακριβώς την ελληνική κοινωνία. Κάποιος λέει κάτι πολύ τρελό και πραγματικά μας δείχνει αυτό ότι πώς λειτουργεί ο Έλληνας. Λέει πολλά και δεν κάνει σχεδόν τίποτα. Πολλά λόγια και πολύ λίγες πράξεις. Αυτό έχουμε ως χειροπιαστό έτσι αποτέλεσμα. Μπαίνω και στον φίλο μας στον Πανόπουλο μέσα στο Instagram να δω κάτι, τέλος πάντων, πληροφορίες από εδώ από εκεί, και στον φίλο μας στο Σαριμπαλίδη, τέλος πάντων, πριν 6-8 μήνες τον Οκτώβριο είχα κάνει ένα βιντεάκι και είμαι σίγουρος ότι ο φίλος μας ο Σαριμπαλίδης το είδε, γιατί μετά είδα και αντιδράσεις στο δικό του κανάλι κάτω από το βίντεο που το ρωτούσαν τι γίνεται με το χάος. Το θέμα με τον φίλο μας ο Σαριμπαλίδη είναι ότι αυτός, σαν δημοσιογράφος που λέει ότι είναι, θα το αναλύσω ξανά στην πορεία τι σημαίνει δημοσιογράφος. Δεν είμαστε δημοσιογράφοι όταν μας συμφέρει ή όταν θέλουμε να λεγόμαστε δημοσιογράφοι. Δημοσιογράφος πρέπει να είσαι πάντα δημοσιογράφος, okay. Δεν είναι τη γουστάρηση πότε σε συμφέρει ένα θέμα να είσαι δημοσιογράφος και πότε δεν σε συμφέρει, okay. Ανάλογα με τις φιλίες σου και τα οικονομικά σου συμφέροντα, okay. Το λέω για τον φίλο μας Σαριμπαλίδη, γιατί ήταν αυτός που μέσω του δικού του κανάλι το έκανε ευρύτερα γνωστό το όλο θέμα του ελληνικού του υπεραυτοκινήτου, το χάος. Και πριν 8 μήνες είχα κάνει μια ερώτηση στο φίλο μας τον Σαριμπαλίδη. Πιες ρε παλικάρι μου, όμορφο, ωραία, σαν δημοσιογράφος που είσαι, να μας δείξεις ρε παιδί μου, να μας πεις 5 πράγματα για το χάος. Okay. Και οι απαντήσεις, εγώ μέσα στο δικό μου το βίντεο δεν πήρα απάντηση από το φίλο μας τον Σαριμπαλίδη, αλλά σε εισαγωγικά είναι σαν να την πήρα, γιατί είδα μετά στα βίντεο του από κάτω, στα πιο παλιά βίντεο του που σχολιάζει ακόμα, ο κόσμος απάντησε όμορφα και ωραία και λέει ρε παιδιά, δεν έχω κάτι να πω. Ό,τι έχει να πει ο φίλος μας, ο Πανόπουλος, όταν θα ανακοινωθεί, όταν θα μας το πει, τέλος πάντων. Οπότε, ποιο είναι το ρεζουμέ, βγάζει την ουρά του απ' έξω ο φίλος μας ο Σαριμπαλίδη, σου λέει ρε παιδιά, οκ, okay, εγώ το έδειξα. Οκ, okay, τώρα το τι θα κάνει είναι δικό του θέμα, του φίλου μας, του Πανόπουλου. Αλλά η ευθύνη του φίλου μας του Σαριμπαλίδη είναι ότι όταν είσαι δημοσιογράφος, το λέει μόνος του, ότι είναι δημοσιογράφος. Είναι πολύ εύκολο να λέει ο καθένας τι θέλει να είναι. Okay. Όταν είσαι δημοσιογράφος και αναδεικνύεις ένα θέμα στην ελληνική κοινωνία, σαν δημοσιογράφος αυτοκινήτου όπως είσαι, έχεις την ευθύνη και την υποχρέωση όταν κάποια πράγματα τα δείχνεις και περνάει καιρός και βλέπεις ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται, δημοσιογράφος, γράφεις για το λαό. Okay. Η έννοια του δημοσιογράφου. Όταν βλέπεις ότι ο λαός ενδιαφέρεται για ένα θέμα, πας και το ξανακάνεις. Πολύ απλά θα έπρεπε ο φίλος μας ο
Σαριμπαλίδης να πάει με την κάμερά του έξω από την αποθήκη του φίλου μας του Επανόπουλου και να πει: παιδιά, είμαστε έξω εδώ από την αποθήκη, από το εργοστάσιο, τι έχει το παλικάρι εδώ, και πάμε να δούμε τι κάνει το χάος. Αν βγει ο φίλος μας ο Πανόπουλος και πει: παιδιά, δεν έχω κάτι να πω, οκ. Okay. Εσύ όμως, σαν δημοσιογράφος που λες ότι είσαι, πρέπει να κάνεις μια έρευνα. Πρέπει να κάνεις ένα βίντεο, να δείξεις στον κόσμο ότι, παιδιά, εγώ ασχολούμαι με αυτό το θέμα και δεν είμαι μόνο τι με συμφέρει να δείξω, τι δεν με συμφέρει να δείξω, μόνο όταν παίρνουμε τα πολλά τα views. Οκ. Okay. Όταν είσαι δημοσιογράφος, είσαι και για τα δύσκολα, όχι μόνο για τα εύκολα. Γιατί πάρα πολύ ωραία είχε κάνει ένα βίντεο ο φίλος μας ο Σαριμπαλίδης προχθές, που κάτι έλεγε για τη Mercedes που πουλήθηκε η εισαγωγική εταιρεία της Mercedes στην Ελλάδα. Και το γράφει όλος από κάτω, λέει: τι μας νοιάζει, λέει, αυτό, ρε παιδί μου. Και λέει ο Σαριμπαλίδης, όμορφο, ρε, είναι, λέει, είμαι δημοσιογράφος και κάνω ρεπορτάζ. Πάνε παλικάρι μου να κάνεις και ένα ρεπορτάζ για το φίλο μας τον Σπύρο τον Πανόπουλο, που τόσος κόσμος το ζητάει το ρεπορτάζ σου πάνω σε αυτό, αλλά δεν το κάνεις γιατί. Ο καθένας σας να καταλάβει τους λόγους που δεν το κάνει ο φίλος μας ο Σαριμπαλίδης στο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα και στον φίλο μας τον Πανόπουλο, που η πλάκα είναι, ρε παιδιά, εντάξει, δεν θέλω να γίνω τόσο κακός, αλλά όταν βλέπω τον Πανόπουλο να έχει 2,6 εκατομμύρια followers στο Instagram, εντάξει, παλικάρι μου, okay. Αγόρασες followers, αγόρασε ένα λογικό αριθμό followers. 2,6 εκατομμύρια κάνει μπαμ, okay. Πριν μπήκα στο φίλο μας του Rimac, το αυτοκίνητο το ηλεκτρικό, το Rimac, ο Κροάτης που τον αγόρασε, που έγινε μάλλον η εταιρεία του μαζί με την Bugatti τώρα, ο φίλος μας ο Rimac, που είναι πολύ πιο γνωστός παγκοσμίως από τον φίλο μας τον Πανόπουλο, εννοείται αυτό, έχει βγάλει ένα αυτοκίνητο, τέλος πάντων, έχει 100.000 συνδρομητές, ακολούθους. Δεν γίνεται ο φίλος μας ο Πανόπουλος να έχει 2,6 και να μην τους έχει αγοράσει. Οκ, okay. Και το άλλο που θέλω να σχολιάσω, πάνω στο site, μάλλον εκεί πέρα στο Instagram του, στην αρχική του σελίδα, γράφει work hard, work in silence. Δεν ξέρω, βγάλετε τα συμπεράσματά σας μόνοι σας, δεν έχω κάτι άλλο να σχολιάσω. Άλλα λέμε, άλλα κάνουμε, εγώ αυτό έχω να πω σαν σχόλιο. Γενικά το θέμα του χάος θα πάει καιρό τώρα, να το ξέρετε, θα πάει καιρό. Θα λένε ότι γίνεται, αλλά δεν γίνεται, κάτι στραβώνει, κάτι δεν στραβώνει, και στο τέλος μπορεί να μην έχουμε και τίποτα. Απλά εγώ νιώθω ότι όλη αυτή η φάση, το ότι δεν έχουμε νέα, σιγά σιγά μπορεί και ο κόσμος να το ξεχάσει και να μην το αναφέρει. Οπότε μετά από 2, 3, 4 χρόνια, τέλος πάντων, εντάξει, θα σου πει ο άλλος, ρε παιδί μου, εντάξει, κάτι στράβωσε, δεν έγινε. Okay. Δεν μπαίνω, ξέρετε, δεν μπαίνω τώρα στη διαδικασία αν το αυτοκίνητο μπορεί να γίνει, να μην γίνει. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει και τα τελευταία χρόνια που παρακολουθώ αρκετές έτσι μικρές εταιρείες που θέλουν να φτιάξουν σε εισαγωγικά ένα ακριβό αυτοκίνητο, ένα υπεραυτοκίνητο, η συνταγή του φίλου μας του Πανόπουλου φαίνεται πάρα πολύ τρελή. Οι πιο πολλές εταιρείες, έτσι μικρές βιομηχανίες με αυτοκίνητα που θέλουν να βγάλουν π.χ. 5 αυτοκίνητα, 10 αυτοκίνητα, 50 αυτοκίνητα, είναι του στυλ: OK, θα φτιάξουμε ένα καλούπι, θα φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο, τέλος πάντων, θα το στήσουμε όπως θέλουμε και π.χ. θα πάρουμε μια καλή μηχανή από μια εταιρεία, τέλος πάντων. Καταλάβατε, με κάποια συνεργασία ή κάτι πολύ πιο φυσιολογικό στο να γίνει. Αυτό από το μηδέν, να πάει να φτιάξει το τέλειο, χωρίς καν να έχει την οποιαδήποτε εμπειρία πάνω στην κατασκευή εξ ολοκλήρου αυτοκίνητου, είναι πάρα πολύ έτσι. Είναι σαν να στέλνεις, σαν να πει ένας Έλληνας, θα στείλω διαστημόπλοιο στο φεγγάρι. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να το υλοποιήσεις, θεωρώ, από το μηδέν. Okay, οπότε από κάτω θέλω πάλι τα φίλοι μου τα σχόλιά σας. Ειλικρινά δεν έχω παραπάνω πληροφορίες για το χάος. Με ρωτάτε, αλλά πραγματικά δεν. Τι άλλο να σας πω, ότι μαθαίνω, με ενδιαφέρει και εμένα το θέμα. Ό,τι μαθαίνω κάνω βιντεάκι, ανεβάζω shorts, κάτι, τέλος πάντων, να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Οπότε αυτά λοιπόν, φίλοι μου, και σήμερα από μένα, με ένα ακόμα έτσι multi-culti επεισόδιο εδώ από τους δρόμους της Κύπρου και πιο συγκεκριμένα της Πάφου. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye.